Για πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτή η εικόνα της Ευρώπης που δεν μπορούσαμε να τη φανταστούμε πριν 10 χρόνια, σήμερα είναι μια εικόνα Ευρώπης όχι απλά σε ταραχή, αλλά σε παράκρουση. Κοιτάξτε, ορισμένοι λένε ότι η Ευρώπη αδρανεί. Φοβάμαι ότι κάνει κάτι χειρότερο. Όχι μόνο αδρανεί, δηλαδή δεν κάνει αυτό το σωστό που έπρεπε να κάνει, αλλά επίσης κάνει ό,τι την οδηγεί στην καταστροφή της. Δεν είναι αδράνεια, αλλά είναι αρνητική δράση. Και βέβαια υπό την όθηση, την επίβλεψη, επιτήρηση των Γερμανών. Αλλά όταν λέμε Γερμανών, μην λέμε η Γερμανία γενικά, αλλά η κυβέρνηση, οι ορισμένοι, γιατί υπάρχουν και άλλοι Γερμανοί που αντιτίθεται σε αυτή τη διαχείριση. Η Γερμανία δεν είναι μόνο μπλοκ, υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση από το εσωτερικό της Γερμανίας, ακόμα και στην κυβέρνηση. Ρωτάω έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής του σε μια Ευρώπη ήρεμη, χωρίς πολέμους, χωρίς πάθη, με προβλήματα και αντιφάσεις και αντιξιότητες που θα μπορούσαν να λύονται σε ένα άλλο πλαίσιο. Πείτε μου, αυτή η Ευρώπη η σημερινή δεν σας δίνει μια εικόνα, μπορεί να φανεί βαρύ λίγο, Ευρώπης Μεσοπολέμου? Α, ναι, βέβαια. Αλλά για να συνεννοηθούμε, να μην μιλάμε μόνο με σχήματα. Ας πούμε, το βασικό πρόβλημα στην Ευρώπη είναι ότι θα πρέπει να αυξήσει τους ευρωπαϊκούς πόρους ώστε να κάνει καλύτερη διαχείριση για τη συνοχή του συνόλου. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αναπτύσσονται στην Ευρώπη, στη Βόρεια Ευρώπη και στην Αγγλία, δεξιά και ακροδεξιά σχήματα που αμφισβητούν την Ευρώπη, γιατί όλοι αυτοί θέλουν να μειωθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι. Θεωρούν ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι είναι δικοί τους και μεταφέρονται υπέρ των τεμπέληδων και ακαμάτιδων του Νότου. Ας πούμε, η δεξιά της Μέρκελ, η εναλλακτική για τη Γερμανία, ζητούν να βγει η Γερμανία, να αποχωρήσει από την Ευρώπη για να μην πληρώνει άλλο. Αυτό ξεκίνησε από την εποχή του καγκελάριου Σρέντερ, προκατόχου της Μέρκελ, από το 1999, όταν ο καγκελάριος πήγε στις Βρυξέλλες και είπε, εδώ στις Βρυξέλλες καίγεται πολύ γερμανικό χρήμα και πρέπει να μειωθεί αυτό, να σταματήσει αυτό. Από εκεί αρχίζει η αντίστροφη πορεία. Μειώνεται συνεχώς ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και οι ευρωπαϊκές δαπάνες. Αρχίζει γενομένης από τον Σρέντερ, αλλά σήμερα με μεγαλύτερη όθηση από την Μέρκελ και τον Σόιμπλε. Λοιπόν, αυτό οι δε εναλλακτικοί ζητούν πιο ριζοσπαστική λύση, να φύγει η Γερμανία. Λοιπόν, όμως στην Αγγλία επικράτησε το Brexit με την δημαγωγία του Φάραντζ και του Μπόρις Τζόνσον, με αυτό το επιχείρημα ότι δεν πρέπει να πληρώνουν. Βέβαια υπήρχε και το θέμα των μεταναστών, ότι έρχονται και μας παίρνουν τις δουλειές, εμείς πληρώνουμε για αυτούς και τέτοια. Δηλαδή δεν χρησιμοποιήθηκαν τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται στον Νότο, δηλαδή κατά της λιτότητος, ότι η Ευρώπη μας καθυλώνει σε λιτότητα. Δεν μίλησε γι' αυτό στην Αγγλία. Σε άλλο μήκος κύματος, έχετε δίκιο, οι αντιδράσεις. Ούτως ή άλλως λιτότητα είχαν εκεί 7-8 χρόνια. Έχουν εσωτερική λιτότητα, αλλά δεν ενοχοποιούν την Ευρώπη γι' αυτό. Μπορώ να σας πω ότι η Θάτσερ, να πούμε, έκανε την υποδειγματική λιτότητα. Σήμερα εκλέγεται στη θέση του Κάμερον η κυρία Μέη, η οποία είναι νέα Θάτσερ, η οποία είναι ο παδός της υπερλιτότητος. Δηλαδή δεν είναι αντίον της λιτότητος οι Άγγλοι, με τον τρόπο που το εννοούμε εμείς. Ναι. Πείτε μου όμως, οι εξελίξεις στην Ιταλία φαίνεται ότι επιταχύνουν μια συζήτηση και υπάρχει μια νέα διελκυστίδα μεταξύ Γερμανίας και Ιταλίας, μεταξύ Μέρκελ Ρέντσι, εφάρμοσε τον bail-in, όχι θα εφαρμόσω δικό μου σχέδιο. Αυτά είναι ενδείξεις όμως ότι, και μάλιστα πετάει και μια φωτοβολίδα για την Deutsche Bank, αυτά είναι ενδείξεις που οδηγούν τα πράγματα στα άκρα. Και αν συνυπολογίσω και στη χώρα που ζείτε
τη Γαλλία ότι ο Βάλς την γλίτωσε στο τσαφ για δύο ψήφους στην πρόταση Μομφής και επαναφέρει τα εργασιακά που έχουν βγάλει όλη τη Γαλλία στο πόδι. Ναι. Δεν είναι εικόνα Ευρώπης μεσιοδοξία, ε. Όχι καθόλου. Συμφωνούμε. Δεν είναι. Αλλά να συνεννοούμεθα. Το ίδιο πράγμα λέγεται από δύο πλευρές που είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Εμείς από τον Ευρωπαϊκό Νότο λέμε δεν είναι Ευρώπη διότι δεν βοηθάει στη συνοχή. Σταθερότητα και συνοχή στις χώρες του Νότου. Οι βόρειες χώρες, λένε η δεξιά δηλαδή που ανέρχεται εκεί, λένε ότι βοηθάει πάρα πολύ και πρέπει να σταματήσει αυτό. Mm. Δηλαδή είναι δύο πράγματα τελείως αντίθετα. Τέλος πάντων η Ευρώπη κατήντησε να βάλεται από δύο πλευρές, και από τα βόρεια και από τα νότια. Λοιπόν, όσον αφορά την ιστορία με το Ρέντσι, είναι πολύ σοβαρή βέβαια, αλλά είναι και χαρακτηριστική. Ο Ιταλός Πρωθυπουργός αποφάσισε να διασώσει τις Ιταλικές τράπεζες, οι οποίες έχουν τεράστια χρέη, κόκκινα δάνεια, 340 δισεκατομμύρια ευρώ, να τις διασώσει με δημόσιο χρήμα. Και η Γερμανία αντιτίθεται σε αυτό με βάση την συμφωνία, τη συνθήκη που έχει γίνει και ισχύει από 1η Ιανουαρίου, ότι δεν επιτρέπεται τα κράτη να διασώζουν τις τράπεζες, αλλά πρέπει να το κόστος της διάσωσης να επιρρύπτεται στους μετόχους των τραπεζών, στους δανειστές των τραπεζών και τελικώς και στους καταθέτες, να γίνεται κούρεμα καταθέσεων. Δηλαδή να μην πληρώνει τίποτα το ευρωπαϊκό σύστημα. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Να μην τύχει και πιο. Και από την άλλη μεριά, το απίθμενο είναι ότι αυτό ονομάζεται ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. Ευρωπαϊκό, αλλά πρέπει να πληρώνουν οι καταθέτες και οι έτσι, της κάθε χώρας, της κάθε τράπεζας. Και λέγεται συστημικές. Στις συστημικές τράπεζες δεν υπάρχει μηχανισμός συστημικός διάσωσης αυτών, αλλά επιρρύπτεται το κόστος στους μετόχους, στους δανειστές και στους καταθέτες. Πού σας οδηγούν όλα αυτά? Οδηγούν φυσικά στο ότι η Ευρώπη οδηγείται με ταχύτητα στον τοίχο, με το κεφάλι στον τοίχο. Με δική της επιλογή, δηλαδή τη γερμανική επιλογή. Αλλά αγαπητέ φίλε, επειδή το πράγμα είναι προφανές, πιστεύω ότι δεν είναι αυτονόητο ότι θα φτάσει μέχρι τον τοίχο. Δηλαδή μπορεί να γίνει κάποια στροφή. Αλλά αν δεν γίνει, δεν είμαι και μάντης, αν δεν γίνει, πάει κατευθείαν να το γυμάζει στον τοίχο. Πάει για καταστροφή. Mm. Για την Ελλάδα όλα αυτά, κύριε Βεργόπουλε, τι σημαίνουν? Μετά από 7 χρόνια και 3 μνημόνια. Η Ελλάδα είναι όμως, αυτός είναι ο δρόμος της. Ο δρόμος είναι προς τα κάτω, διαρκώς προς όλο και πιο κάτω. Με το τρίτο μνημόνιο επισπεύδεται, δηλαδή η πορεία, η καθοδική πορεία, η πτώση. Η πτώση είναι βεβαία. Δεν είναι πιθανή, είναι βεβαία. Διότι, να σας πω κάτι, με το πρόγραμμα αυτό το τρίτο μνημόνιο αφαιρούνται, λέμε, θεωρείται επιτυχία ότι αφαιρούνται, ότι η εξυπηρέτηση των δανείων θα παίρνει 15% του ΑΕΠ. Θεωρείται μεγάλη επιτυχία. Μα 15% είναι τεράστιο. Απ' την άλλη μεριά, τι είναι αυτό που μας επιτρέπει σε όσους λένε ότι έρχεται η ανάπτυξη? Ναι. Από το δεύτερο εξάμηνο, από το Σεπτέμβριο που έρχεται. Από πού βασίζεται η ιδέα ότι έρχεται η ανάπτυξη? Επειδή θα μας δώσουν 1,8 δις στο κράτος για να πληρώσει τις καθυστερούμενες οφειλές τους ιδιώτες, 1,8. Και επειδή η Κόσκο θα στείλει 500 εκατομμύρια, ο δε κύριος Τουρνάρας είπε ότι τελικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο Μάριο Ντράγκη, θα μας δίνει 500 εκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή 500 εκατομμύρια, ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει 0,0025% του ΑΕΠ. Δηλαδή ένα θλιβερό ελάχιστο ποσό. Που είναι αδύνατον αυτό να αποτρέψει τη συνέπεια ότι εμείς πρέπει να πληρώνουμε 15% του ΑΕΠ στους δανειστές μας. Δηλαδή η οικονομία αφαιμάσεται, συρρυκνώνεται, στραγγαλίζεται από τους δανειστές
χωρίς να υπάρχει κανένα αντίμητρο, ούτε καμία ελπίδα να εισρεύσουν πόροι που να αντισταθμίσουν την εκροή. Δηλαδή ξεζουμίζεται. Και το πιο τραγικό είναι ότι δεν ξεζουμίζεται γενικά, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του ξεζουμίσματος το υφίστανται οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Κύριε Βεργόπουλε, γίνομαι αντιληπτός. Βεβαίως. Αυτό όμως το κλίμα που περιγράφεται δεν μπορεί να ανοίξει είτε στην Ελλάδα αλλά είτε και στην καρδιά της Ευρώπης. Ναι. Μια ουσιαστική συζήτηση. Δηλαδή φοβούμε ότι θα πάμε σε λύσεις που θα φαίνονται στους περισσότερους ως δυναμικές, εντός εισαγωγικών, καθαρές λύσεις. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και κάπως έτσι εξηγείται και η άνοδος της κυρίας Λεπέν, για παράδειγμα, στη ναι. Γαλλία. Ναι. Αλλά έχοντας μπουχτίσει από τα ίδια και τα ίδια από το πολιτικό σύστημα. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αυτό που έχει πραγματική κρίση είναι το πολιτικό σύστημα τελικά? Φαίνεται, ναι, νοσεί το πολιτικό σύστημα, όχι μόνο σε μία χώρα, αλλά σε όλες. Δηλαδή στην Ευρώπη και στην Αμερική. Το πολιτικό σύστημα νοσεί τόσο βαθιά, έχει χάσει την αξιοπιστία του, ώστε βγαίνουν, εμφανίζονται ριζοσπαστισμοί, είτε αριστεροί είτε δεξιοί, με κύριο στόχο την ανατροπή του συστήματος. Έχουμε γυρίσει, έτσι ήταν και στο 1930. Ο εχθρός ήταν το σύστημα. Και τότε γράφτηκε και το περίφημο σύγγραμμα η προδοσία των ελίτ. Οι ελίτ, δηλαδή, που είναι χρηματοπιστωτικές, τραπεζικές και τέτοια, έχουν βρει ένα μοτίβο πάνω στο οποίο αποσυνθέτουν τις αντίστοιχες κοινωνίες. Και οι κοινωνίες σε μια στιγμή εξεγείρονται. Μάλιστα. Με τρόπο βεβαίως, όχι οργανωμένο, αλλά στρεβλό. Φαντάζομαι ότι αυτό εννοείται κι εσείς. Ναι, όχι πάντα. Δηλαδή, ας πούμε, γίνονται ακρότητες, φρικτά πράγματα, από εκδίκηση, χωρίς να υπάρχει κάποιο σχέδιο καταστρωμένο για ομαλή διευθέτηση του προβλήματος. Όπως κατέληξε το 30 να βγει ο ναζισμός και τέτοια φαινόμενα στην Ελλάδα μεταξάς, και σε άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, στην Ισπανία ο Φράνκο, ο οποίος είχε λαϊκά ερίσματα. Λοιπόν, έτσι και σήμερα η άκρα δεξιά, βέβαια δεν συμβαίνει τόσο πολύ στην Ελλάδα αυτό, αλλά στην Ευρώπη υιοθετεί αριστερά αιτήματα. Η Λεπέν, ας πούμε, έχει πάρει πολύ κόσμο, μετατίθεται από την άκρα αριστερά πάνω προς τη Λεπέν. Σημειωτέων ότι το ίδιο είχε γίνει το 1930. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Γερμανίας μεταφέρθηκαν 5 εκατομμύρια ψηφοφόροι, εργάτες, εργαζόμενοι, προλεταριάτο υπέρ του Χίτλερ. Μέσα σε αυτό έγινε το 1933, μεταξύ 1932 και 1933. Ξεφούσκωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα και οι ψήφοι μεταφέρθηκαν στο ναζιστικό. Άρα μου λέτε ότι αν, γι' αυτό επιμένετε εσείς ότι η Ευρώπη δεν είναι απλά σε αδράνεια, είναι σε μια αρνητική δράση. Ναι. Τι χρειάζεται? Δύο λύσεις υπάρχουν. Η μία είναι να επιτρέψουμε σε κάθε χώρα με δικό τους κόστος να κοιτάξει να ανορθωθεί μπροστά στην καταστροφή στην οποία έχει βυθιστεί και συνεχίζει να βυθίζεται. Αυτό σημαίνει να ανασταλούν οι ευρωπαϊκές συνθήκες ή να παγώσουν, όπως λέει ο Όσκαρ Λαφοντέν, να παγώσει το ευρώ και να επιτραπεί να εκδώσουν τα εθνικά τους νομίσματα και να κάνουν πολιτική εθνική. Αλλά αυτό είναι δοκιμασμένο από το παρελθόν. Το καλύτερο, ναι, το οποίο αμφιβάλλω αν θα γίνει, αλλά θα πρέπει, δεν έχει σημασία, πρέπει κανείς να το ζητάει, ας είναι εξαρτήτως το αν είναι, θα γίνει, είναι να δοθεί ευρωπαϊκή λύση στα θέματα. Δηλαδή με ευρωπαϊκή επιτήρηση να γίνουν, το κύριο πρόβλημά μας είναι η ανεργία. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει τρομερή ανεργία, όπως υπήρχε και στην Αμερική, και η οποία μειώθηκε στην Αμερική με την πολιτική του Προέδρου Ομπάμα. Όπως το 30, τόσο στην Αμερική με την πολιτική του Προέδρου Ρούσβελτ, με μεγάλα δημόσια έργα. Λοιπόν, στην Ευρώπη έχει προτεθεί από τον Ζακ Ντελόρ
να γίνουν μεγάλα ευρωπαϊκά έργα υποδομών. Όχι για μία χώρα, αλλά για πολλές. Με αυτόν τον τρόπο να προσληφθούν άμεσα οι άνεργοι, να μειωθεί η ανεργία, αλλά και με αυτόν τον τρόπο να κινηθεί η αγορά και να αναρθωθεί η οικονομία. Όχι ότι οι δημόσιες επενδύσεις, οι δημόσιες δαπάνες είναι αρκετές αντί των ιδιωτικών ή ότι είναι καλύτερες, αλλά σας λέω κάτι. Η οικονομία είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Λοιπόν, όταν είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ο μόνος δρόμος για να βγει από αυτήν, για να μπει σε μια ομαλότητα, είναι οι δημόσιες δαπάνες που επιτρέπουν να γίνει μια επανεκκίνηση ώστε να κινηθεί ο ιδιωτικός τομέας. Η αλήθεια είναι ότι ο Ζακ Ντελόρ, που κάποτε όλοι τον άκουγαν, έχει διατυπώσει μια άποψη ενός συνολικού ευρωπαϊκού σχεδίου. Ναι. Όπως είπε, να μην ζητάμε από άλλους, να κάνουμε το δικό μας σχέδιο, εντός εισαγωγικών Μάρσαλ, είπε ο Ζακ Ντελόρ. Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Δηλαδή θα υπήρχε μια τέτοια λύση. Αλλά και αυτό το λέω ως κάτι που υπάρχει στον αέρα, αλλά δεν ξέρω τι θα επικρατήσει. Αλλιώς πάμε για διάλυση. Αλλιώς πάμε, λέτε, για διάλυση. Ναι. Άρα μου λέτε ότι αυτή τη στιγμή οι ευρωπαϊκές ηγεσίες είναι κατώτερες των περιστάσεων. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Και της Γερμανίας και της Γαλλίας, που υποτίθεται ότι ηγούνται του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Μάλιστα.